Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που... Ποια εκπομπή? Τρία το Βερίκοκο, δύο το Κεράσι. Έχω βρει... Δύο το Κεράσι. Έχω βρει και... Μπαλαντέ, σκύλος γάτος. Ωραία. Καλά, μπορούμε να βάζουμε διάφορα, τέλος πάντων. Επειδή έτσι έως η εκπομπή αυτή ότι να είναι. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Δεν είναι εποχή για ό,τι να είναι. Οι μέρες είναι δύσκολες. Οι εποχές είναι περίεργες. Πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, γι' αυτό τα ό,τι να είναι πεθάνανε, φίλε. Τα ό,τι να είναι δύσκολα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, Νίκο, για να προσφέρουμε μία ώρα. Τι μία ώρα. Ο άλλος μας έφαγε και χρόνο πριν. Ναι. Μία ώρα ανάλαφρε στο ακροατήριο. Σωστά, είμαι μαζί σου. Πάντα βέβαια μένοντας μέσα στην επικαιρότητα. Αν ξαλαφρώσει και εμένα γενικότερα, γιατί είναι λίγο δύσκολες οι μέρες που περνάω αυτόν τον καιρό. Ναι. Θα με βοηθήσει κιόλας, τα ξέρεις. Να με ξαλαφρώσει και εμένα δεν έχω και καλά. Να με ελαφρύνεις μάλλον. Ωραία. Να μας πάρεις την κούραση λίγο. Να με ξαλαφρώσει δεν έχω και καλά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάντα μένοντας βέβαια μέσα στα πλαίσια της επικαιρότητας, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στην επικαιρότητα, αλλά με έναν δικό μας πιο ανάλαφρο τρόπο. Θα κάνω το. Θα τολμήσω. Ορίστε. Και θα ανοίξω γραμμές. 2-3-10. Δεν έβγαλες πριν. 2-87 και 3-8. Πριν ήταν, ρε παιδί μου, κυρίως Αργιανοί. Ναι, γιατί τώρα τι θα είναι. Τώρα θέλω να ακούσω και. Λες, όχι, να το πάρω πίσω. Κράτα το λίγο ακόμα, ρε φίλε, να πούμε στο mood. Δηλαδή, να ακόμα πίνουμε λίγο. Α, αφιούμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, όχι ακόμα, παιδιά, μετά τις 7 θα ανοίξουμε τα γραμμές. Πάμε μέχρι τις 7 λίγο πιο χαλάρα. Άντε, άσε, ρε φίλε, εμείς εδώ για το λόγο είμαστε. Όχι, ανοιχτές είναι, όποιος θέλει. Ανοιχτές, ωραία, άντε, ανοίξτε. Αλλά δεν είστε καλά, παιδιά, και μας κουράσετε πνευματικά, θα σας κλείσουμε. Ναι, ξέρετε, θα δηλαδή. Θα κόψουμε σήμερα, δεν είμαστε για παραπάνω. Να μιλήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε σωστά. Αούα και τέτοια και. Δεν υπάρχουν. Και κάτι τίποτα στραβά στα μαντιά. Όχι, θα μιλάμε σωστά. Τι γίνεται, Νικό? Πώς το έλεγε, θα μιλάμε κυριλάτα που έλεγε και μέσα. Δεν μιλάτε κυριλάτα. Δεν μιλάτε κυριλάτα, θα μιλάτε κυριλάτα. Δεν μιλάτε κυριλάτα. Αναγιά σου. Λοιπόν, εσύ που δουλεύεις στο Μνίτς. Στο Μνίτς. Στο Μνίτς. Τι ωραία περνάμε. Νίκο, τι γίνεται, φίλε, ωραίες εποχές ζούμε. Τρομερά πράγματα. Ωραίες εποχές ζούμε. Πραγματικά. Είναι έτσι. Κάθε χρόνο μεταξύ λέμε. Δηλαδή είχε γίνει ότι είχε γίνει πρόπερση με τότε με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ και όλα αυτά. Λέμε το ζήσαμε και αυτό, ρε φίλε. Τι άλλο να γίνει. Ωραία. Υπάρχει περσινή σεζόν που περνάει ανέμακτα, τέλος πάντων, χωρίς να γίνει κάτι. Είχε κάτι πέρσι. Είχαμε κανένα δικαστήριο, τίποτα τέτοιο. Όχι. Πέρσι ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Σε σχέση με φέτος, ναι. Ναι. Ωραία. Και φέτος είναι όλη αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί. Πολύ ευχάριστη πραγματικά. Μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο στα καλύτερα του. Μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο, πραγματικά. Ασχολούμαστε δηλαδή με το, ξέρω εγώ, τι κάνει ο Αουγκούστο, τι κάνει ο. Αυτό τώρα είναι το αποκορύφωμα μια κατάσταση που υπάρχει εδώ και καιρό. Ναι, προφανώς. Εντάξει. Τώρα φτάσαμε, δεν ξέρω αν φτάσαμε στην κορυφή του παγόβουνου. Οκ, okay, αλλά είναι το πιο. Το αποκορύφωμα, α το πω, τη όλη κατάσταση. Γιατί αυτό γίνεται και από πέρυσι και από το ξεκίνημα τη σεζόν. Που τα λέγαμε και όταν ήταν η αγάπη εδώ πέρα. Ότι το ποδόσφαιρο πλέον πρώτα παίζεται επικοινωνιακά και μετά γίνεται οτιδήποτε άλλο και θα ασχοληθούμε. Το ποδόσφαιρο, σαν ποδόσφαιρο, ναι. Το παιχνίδι έχει περάσει όχι σε δεύτερη μοίρα πλέον. Τρίτη-τέταρτη. Μα Νίκο, ανοίγει τι ενημερωτικέ εκπομπέ τι αθλητικέ, mm-hmm. είτε το Open, είτε την αθλητική Ηλιακή, είτε οποιαδήποτε άλλη, και mm-hmm. ασχολούνται πρώτα με οτιδήποτε άλλο εκτό από το τι έγινε μέσα στο γήπεδο. Μα δεν ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Και μετά βλέπω, περνάμε φευγαλέα, στο τάδε γήπεδο έγινε αυτό, στο τάδε γήπεδο έγινε αυτό. Και εκείνο ρέσει, το αλλάζει, ξενερώνει. Πλακωθείτε. Γι' αυτό κλείστε το, βάλτε το λουκέτο, μην παίζετε Ευρώπη μέχρι να στρώσει κατάσταση. Μέχρι να φτιάξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίζετε. Γιατί είναι για γέλια. Εντάξει. Τέλος πάντων, τι να σου πω, ρε φίλε. Θα γίνω μπασκετικός. Εγώ να πω την αλήθεια. Που είναι πολύ καλύτερα okay, τα πράγματα. Που από. Ναι, ναι, είναι πολύ καλύτερα πραγματικά. Που από το καλοκαίρι και μετά άλλαξε η όλη κατάσταση, τέλος πάντων. Ναι. Που ζούσαμε τα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Ρε παιδί μου, όλοι μας πάνω κάτω ψηλιασμένοι είμαστε για το τι πάει να γίνει. Οκ. Okay. Απλά δεν πιστεύαμε ότι θα τραβήξει τόσο πολύ πια το σκηνί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, υπάρχει μία πλευρά η οποία δεν συζητάει. Θα θέλω να τα κρατήσω για να πω και το πάω 24, δεν πειράζει, θα πω και τώρα. Η οποία δεν συζητάει. Άλλα κορατήρια. Μόνιμα τροφοδοτεί την τοξικότητα και είναι αυτή η οποία δημιουργεί μόνιμα το πρόβλημα. Μόνιμα. Ναι. Και η δεδομένη χρονική στιγμή έχει απέναντί της τον ΠΑΟΚ, που είναι το πρόβλημά της στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ξανά έχει απέναντί της τον Παναθηναϊκό σιγά-σιγά, ο οποίος βέβαια δεν είναι και τόσο δυνατός, αλλά οκ. Okay. Και έχει μια ΑΕΚ, φίλοι Ολυμπιακοί, η οποία ΑΕΚ θα σας βοηθήσει με την ΕΠΟ. Μετά όμως,
θα είναι πάλι απέναντι. Η λυκοφιλία είναι, ρε Νίκο. Μπράβο. Γιατί εσύ δεν είχες λυκοφιλία με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό? Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Αλλά βλέπεις ότι μέσα στα χρόνια, ναι, ο Παναθηναϊκός ξαναπηγαίνει θεωρητικά στις θέσεις του ΠΑΟΚ. Οπότε, αν δεις το big picture που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Μ' αρέσεις. Αυτές οι δύο πλευρές λοιπόν βλέπουν το δάσος και όχι το δέντρο. Υπάρχει μία πλευρά που είναι η ΑΕΚ, η οποία βλέπει μόνιμα το δέντρο, αλλά πάντα έχει και το μυαλό της στο δάσος. Δηλαδή, τώρα που έχει ξανά εκλογές η ΕΠΟ, φεύγει από τη μία πλευρά, πάει προς την άλλη. Για τις εκλογές, όχι για τίποτα άλλο. Η άλλη πλευρά λοιπόν, εγώ λέω ότι αργά ή γρήγορα θα απομονωθεί. Έτσι λέω εγώ. Ότι αργά ή γρήγορα θα απομονωθεί. Θα το δούμε αν θα γίνει. Θα το δούμε. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, ρε φίλε. Ναι. Εγώ τι, με τον μπάσκετ ασχολούμαι. Πού να ξέρω. Πήγες έχασμες στον Ιωνικό, βρε. Γι' αυτό. Πήγες έχασμες στον Ιωνικό. Τι να κάνω, Ιωνικό, εγώ φταίω. Από το Δημάου και το Σακελαρίου, ρε φίλε. Εγώ φταίω, Ιωνικό. Κατηγορία παίζει, βρε. Άρα, πάρα παιχνίδι. Τι να κάνω, ρε. Ένα παιχνίδι του έδρα πάρε. Τι να κάνω. Μέσα στον Ιωνικό έπαιζε, ρε. Είναι δυνατόν. Εδώ χάσανε στα Γρήνια, ρε. Αυτά συμβαίνουν, Ιωνικό. Εγώ χθες που είδα τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ήταν η λέξη η οποία του ταιριάζει. Ναι, ναι. Ο χαρακτηρισμός, η ομάδα ήταν κλασμένη. Δηλαδή μετά το 75, εγώ έχω να δω τον ΠΑΟΚ χρόνια να κάθονται όλοι πίσω στην περιοχή, να τελειώσει το παιχνίδι, να πάρουν την νίκη να φύγουν 1-0. Ναι, και εγώ κλασμένος είμαι. Okay, αλλά εγώ είχα και θέμα συνοτροπία μου την Κυριακή. Και μπήκαν οι άλλοι μέσα και λένε εντάξει, θα κερδίσουμε μόρε τώρα. Τώρα συγγνώμη λίγο. Εσύ που ασχολείσαι κιόλας και με το ρεπορτάζ καθημερινά. Ναι. Εντάξει, δεν είχε στο μυαλό σου ότι το ματς μύριζε, δεν ήταν αρκετά βρώμα αυτό το παιχνίδι? Μου μύριζε και εμένα, αλλά προς την ισοπαλία. Δεν περίμενα αυτό το πράγμα και δεν περίμενα αυτή την απάθεια. Και πέτυχε κιόλας τον Ιωνικό, καλά. Τον Πανετολικό. Σε μια φάση, άρε, open, πρώτο θέμα, ρε φίλε, αυτά είναι. Να βάλω. Πέτυχε. Γεια, χαμηλό σκορ. Να το βάλω και στον αέρα. Αυτή είναι η Αντιγόνη Λιμπεράκη. Είναι η Νίκη Λιμπεράκη. Νίκη Λιμπεράκη, νομίζω λέγεται αυτή. Καλή. Έλεγα λοιπόν ότι εσύ πέτυχε τον Πανετολικό σε ένα. Δεν έχει ξαναπέξει έτσι αυτή την φίλε όλη τη σεζόν. Τώρα είναι στην καλύτερη του φάση με το Χάβο. Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Ναι. Στη Λάρισα έχασε το μάτς μέσα από τα χέρια του, τον πέτυχε σε ένα τέτοιο momentum. Το έφαγε, τελείωσε. Τι ναι. Να κάνουμε. Έχει θέμα δηλαδή με την Εξάδα, θα μου πει γιατί καθαρισμένο είσαι. Δεν θα έχει θέμα. Όχι, αλλά. Εντάξει. Το γαμό του είναι περισσότερο. Εντάξει, ναι. Τώρα δηλαδή. Λες γιατί τώρα παιδιά, το χαλάς. Επειδή βλέπω ότι θα αλλάξει αυτό το πράγμα με όλα τα πετυχημένα που έχουν γίνει από χθες με την Επιτροπή και δεν συμμαζεύεται και τη ρύθμιση που από τότε θα περάσει το νομοσχέδιο για τις γέννες. Και θα περάσει ως κατεπήγον. Ναι, ναι, ναι. Το επίδομα γέννας που είναι να υπάρχει. Μην το βάλει το εδώ πάω κανένα -5 και είναι μέσα στη τέτοια. Μέσα στη διεκδίκηση στα playoff. Βάλτε και ένα -10. Άμα είναι λέει ότι κάνουμε τη δουλειά, θα την κάνουμε σωστά. Μην ταλαιπωρείται κιόλας ο άλλος. Έτσι. -10. Είναι εφέσιμο. Τώρα -5 και -6 τώρα και τέτοια. Είναι εφέσιμο. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι θα κάνει έφεση ακόμα και για πρόστιμο 100 ευρώ. Εντάξει. Και καλά θα κάνει, θα πω εγώ. Εντάξει, οκ. Okay. Και καλά θα κάνει. Σου λέω επειδή βλέπω το αλλάζουνε. Ναι. Εντάξει. Επειδή βλέπω. Ησυχία ο αρχηγός, δεν μπορώ, θα κάνω με το δηλαδή. Σε παρακαλώ. Μπορείς να το αλλάξει. Σε παρακαλώ. Ησυχία ο αρχηγός. Ησυχία. Περίμενε, παραμένει ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με το Σαγοράκι. Το διέγραψε τη Νέα Δημοκρατία. Οκ, ναι. Παραμένει ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα το ψάξω. Αν διαγραφείς από το κόμμα, διαγράφεις και ευρωβουλευτής, δεν νομίζω. Αν δεν είναι βουλευτής. Διαγράφει από ευρωβουλευτής, μπορώ να το θεωρήσω ως θυσία. Αλλά αν διαγράφει τη Νέα Δημοκρατία και παραμένει ευρωβουλευτής, ποια θυσία έγραφε τώρα δηλαδή. Ποια θυσία τώρα δηλαδή. Έχει που παίρνει 20.000 το χρόνο και να πει ότι κάνει και θυσία. Το μήνα, το χρόνο. Το χρόνο δύσκολα. Το μήνα και άλλα τόσα από δίπλα για τα γύρω-γύρω. Θυσία του αρχηγού. Αυτά μένουν, φίλε. Κάπτεν. Αυτά μένουν. Κάπτεν. Λοιπόν, είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική θα έλεγα. Δηλαδή, πραγματικά. Όλο πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μια κούραση απίστευτη. Πνευματικά. Για κόμπε θα πούμε τίποτα. Τι απόρρεφε. Στεναχωρέθηκες κι εσύ. Ένιωσες δηλαδή ένα κόμπο στο στομάχι. Εγώ, παρόλο που είμαι ποδοσφαιρικός, όταν ήμουν μικρός, ήμουν πολύ με μπει. Δηλαδή θυμάμαι ένα λάθος. Έπαιζε και μπάσκετ από ό,τι θυμάμαι. Έπαιζα και μπάσκετ, έτσι, παιδί μου, και θυμάμαι έμπαινα, ρε παιδί μου, κάθε μέρα στο site του NBA και έβλεπα τα αποτελέσματα. Γούσταρα, μ' άρεσε και βλέπω φωτογραφίες κτλ. Και επειδή έπαιζα, ρε παιδί μου, και σε παιχνίδια, κονσόλες, παιχνίδια κτλ. Γούσταρα, ρε παιδί μου, τη φάση αυτή. 2K, ας πούμε, τα είχαμε λιώσει. Okay. Ναι, ρε φίλε, ο Kobe για εμάς, για τη δικιά μας γενιά, ας πούμε, τη δικιά μου και τη δικιά σου, είναι ότι ήταν ο Τζόρνταν για τους παλιούς. Κοίτα, εγώ τον Τζόρνταν το πρόλαβα πολύ λίγο. Ναι.
Εμείς τον προλάβαμε στους Wizards. Πιτσιρικός. Όχι, όχι. Και πιο πριν λες εσύ. Θυμάμαι ότι έδειχναν παιχνίδια των Bulls. Έδειχνε τότε ο τότε Sky που έγινε στην πορεία Alpha Sky και τώρα είναι ο Alpha. Ναι. Έδειχνε, θυμάμαι, Κυριακή μεσημέρι. Αν όχι κάθε Κυριακή, έδειχνε παιχνίδι των Bulls. Ναι. Ωραία. Στα καλά χρόνια του Jordan. Προφανώς όχι στα πρώτα του πρωταθλήματα, στα επόμενα. Ναι. Έτσι. Εγώ ήμουνα τότε 7-8 χρόνια, οπότε θυμάμαι λίγα πράγματα. Οπότε μεγαλώσαμε, η δικιά μας η γενιά, ας πούμε, οι σημερινοί τριαντάρδες, Νίκο Παπαδόπουλε. Ναι, τριαντάρδες. Έτσι, μεγαλώσανε με το Κόμπι. Χοντρό. Και ειδικά αυτοί, γιατί κοίταξε, το NBA έχει και πολλούς που είναι πολύ φανατικοί του NBA, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι φανατικός του NBA. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ παραπάνω. Απλά βλέπουμε, ναι. Έτσι, ναι. Αλλά υπάρχει ακόμη σε πολύ κοντά μέσα στο NBA, φίλε. Ασχολείται μόνο με το NBA. Σταμάτησε. Έτσι. Και ειδικά για αυτούς είναι ένα παραπάνω. Και επίσης το θέμα με τον Κόμπε είναι το εξής, αυτό το οποίο τώρα το μαθαίνουν και οι περισσότεροι. Ο Κόμπε δεν ήταν μόνο το μέσα στο γήπεδο, ήταν πρωταθλητής, το γήπεδο, ήταν καταράς και όλα αυτά. Η όλη νοοτροπία του είναι πραγματικά ευκαιρία να μάθουν όλοι το Mamba Mentality, φίλε. Και δεν κάνω πλάκα. Έτσι είναι. Δεν κάνω πλάκα. Έτσι είναι. Και ο τύπος έκανε mentorship σε πάρα πολλούς παικταράδες και στον Αντετοκούμπο από τη στιγμή που τελείωσε το μπάσκετ. Και όταν λέω mentorship, δεν εννοώ mentorship μόνο το να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και να κάνεις αυτή την τρίπλα και να κάνεις αυτή την κίνηση. Ωραία, μέσα στο γήπεδο. Mentorship στο κομμάτι της ψυχολογίας. Ωραία. Και ο τύπος ήταν πραγματικά τρομερή περίπτωση νικητή ανθρώπου. Και τον βρίσκει η ζωή να τελειώνει στα 41 του από ένα ατύχημα, δυστύχημα με ελικόπτερο. Στα 41 του. Έτσι. Και ένας άνθρωπος του, ο οποίος δεν επαναπαύτηκε όταν τελείωσε την καριέρα του. Εντάξει, έχει κάνει εταιρεία επενδύσεων. Πήρε Όσκαρ για ένα ντοκιμαντέρ 4 λεπτών. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Δραστηριοποιήθηκε σε πολλά πράγματα. Επένδυσε σε νέες τεχνολογίες. Μιλάμε τώρα για αυτοκρατορία την οποία συνέχισε και μεγάλωσε όταν αποσύρθηκε από την ενεργοδράση. Έχει γράψει παιδικά βιβλία. Mm-hmm. Και πάντα τον έβλεπε με ένα χαμόγελο, ρε φίλε. Mm-hmm. Και έλεγε ότι δεν είναι μόνο ο αθλητής και αυτά που έχει πετύχει, είναι και ο χαρακτήρας. Δηλαδή, ας πούμε, με τον James, ας πούμε, βλέπεις, έχει πολλούς που δεν το. Είναι οι haters που λένε οι Αμερικάνοι. Γιατί έχει αυτή την έπαρξη, την οποία έχει μειώσει βέβαια πλέον τα τελευταία χρόνια. Okay. Με τον Brian δεν μπορείς να πεις τίποτα ποτέ, ρε. Καταρχάς, όχι, φίλε, κοίταξε να δεις. Από ένα σημείο και μετά, αυτοί οι παιχταράδες, ο Κόμπε, ο Λεμπρόν, ό,τι haters και να έχουν. Δηλαδή, και εγώ θυμάμαι, ας πούμε, κάτι παιχνίδια που μου αρέσουν οι Celtics, θυμάμαι κάτι παιχνίδια στα οποία ο Κόμπε μας πήγαινε τάπα. Μας κέρδιζε μόνος του. Έτσι. Κάτι τελικούς δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Ναι, οι Celtics πήραν τελευταίο πρωτάθλημα το 8, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Έτσι. Τότε με τον Άλεν, τον Πίρς και τον Καρνέτ. Ναι, ναι. Ή την επόμενη χρονιά ή τη μεθ' επόμενη το ξαναπαίρνουν οι Lakers. Και είναι το νομίζω, 10. Τη μεθ' επόμενη. Το 10 νομίζω. Okay, ναι. Και αν θυμάμαι καλά είναι τελική με τους Celtics. Εκείνους τελικούς λοιπόν τους έχει πάρει μόνος του. Δηλαδή θυμάμαι ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο game ήταν, ξέρω εγώ το 4ο, το 5ο. Που πραγματικά έπεσε μόνος του. Δηλαδή τους κέρδισε μόνος του. Ωραία. Απλά από ένα σημείο και τώρα περνάει και τα χρόνια και βλέπεις αυτούς τους παιχταράδες, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν και πολύ μεγάλη επιρροή στον κόσμο. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει στα δικό μου τα timeline από την σήμερα έχουμε Τρίτη Κυριακή, από την Κυριακή το βράδυ, δεν έχει ξαναγίνει με κανένα που έχει φύγει τέτοιο πράγμα. Ούτε με το Παντελίδη, δηλαδή, αυτό σου καταλάβει. Να ζήσουμε να πούμε κάτι ανάλογο. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί δηλαδή να ανοίγω ό,τι social media έχω να ανοίγω και παντού να βλέπω Κόμπε. Θα ψάχνει σαν τρελή, Παντελή. Ναι, 7 δισεκατομμύρια έχει αυτή η γη. Νομίζω ότι τα 4-5 ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα. Ναι, είναι φοβερό. Και για μένα και πλέον γιατί είναι έχει, αυτό που λέμε, έχει ξεπεράσει τον Τζόρνταν. Άλλες γενιές, φίλε, όχι. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Να συγκρίνει το τι σήμαινε ο καθένα. Ήταν, κάνουν και εδώ με τον Γκάλι και τον Διαμαντίδη και τον Σπανούλη και δεν συμμαζεύεται. Ήταν αυτό πάντω που έφτασε πολύ κοντά, ρε φίλε. Okay. Και δεν είναι ότι άλλες είναι εντελώ άλλε εποχέ. Γιατί έφτασαν να παίζουν και μαζί του. Ναι, ρε παιδί μου, άλλε πήγε το Λεμπρόν. Ναι. Καταλαβέ. Μην μπε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ σου λέω. Είναι ότι όλο το πακέτο, ρε. Ναι, προσπαθώ να. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ο τύπο αυτό, επειδή ήταν στη δικιά μα τη γενιά, που όπω και το κάνουμε, είμαστε η γενιά που έχει μεγαλώσει με τα laptop, με τα social media και με όλα αυτά. Ο θάνατό του πραγματικά. Ήτανε παντού αυτές τις μέρες. Και για όποιον θέλει να καταλάβει αυτό που λέμε το Mamba Mentality, μπορεί πραγματικά να ψάξει στο YouTube και να ακούσει και κάποιες συνεντεύξεις που έχει δώσει, να δει μόνο το λόγο που έχει κάνει στο τελευταίο του παιχνίδι, μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά. Εμένα έχει τύχει να κάτσει ένα λεύκομα παύλα βιβλίο στα χέρια μου, δικό του, που έχει μέσα πάρα πολλές φωτογραφίες από την καριέρα του και
ατάκες του ανάλογα και με την κατάσταση, ρε παιδί μου, ανάλογα τις φωτογραφίες που είχε, που εξηγεί κάποια πράγματα και πραγματικά ναι. Δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπήρχε ο τρόπος με τον οποίο η νοοτροπία του γύρω από το άθλημα, από τη ζωή και από όλα τα πράγματα. Εγώ πρώτα απ' όλα τα τελευταία χρόνια έπιανα τον εαυτό μου συνέχεια, τυχαία ρε παιδί μου, στο YouTube. Είτε έβγαινε μπροστά μου μόνο του, είτε το έψαχνα εγώ, να βλέπω πάντα την εμφάνισή του στο τελευταίο παιχνίδι που είχε δώσει. Mm-hmm. Είναι από τα βίντεο με τα οποία κολλάω ορισμένες φορές και το βλέπω και το ξαναβλέπω. Και μετά αυτά τα οποία είπε που λες και εσύ το λόγο του. Ή τα όσα είχε πει όταν οι Lakers απέσυραν τις φανέλες του. Mm-hmm. Το 8 και το 24. Ναι. Εντάξει, είναι εκπληκτικός ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος προσέγγισης. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Να τρελαθούμε τελείως. Μου αποσύρει άλλο το 24 το Kobe Bryant. Δηλαδή, να το κάνουν οι ομάδες μπάσκετ της χώρας μας, εγώ θα το δεχτώ. Και μακάρι να το κάνουν. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα πούνε ότι προς τιμήν αυτού του μεγάλου αθλητή. Και αυτές... Ο ΠΑΟΚ έχει παίχτη με 24. Βέβαια, στο διώξει. Τον πει να αλλάξει νούμερο. Σαν ο Σόρτερ φορά το 24. Ωραία, πες ο Σόρτερ. Επειδή... Όχι, δεν είναι φίλε καλό, άστο. Άστο, επειδή τη σεζόν είναι δύσκολη. Δεν νομίζω. Το 24, δεν πειράζει. Δεν νομίζω να το. Να διαφωνήσει, τέλος πάντων. Αλλά τώρα ελάχιστα, το 24. Είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Και μπράβο στην ομάδα μου στο NBA του Mavericks που. Ήταν η πρώτη που είπαν ότι αποσύρουμε το 24 και θα το φορέσει ποτέ ξανά κανένας. Μαρκ Κιούμπαν τεράστιος. Ο Γιάννης έκλεισε social media για να μην μπαίνει στη διαδικασία να κάνει post και με αυτόν τον τρόπο να δείξει το. Εντάξει. Μα ήταν σαν με το. Στην ουσία ήταν ο μέντορας του, τον έλεγε. Τον είχε. Όχι, στην ουσία ήταν. Ήταν ο μέντορας του, τον έλεγε. Θέλω να βγει MVP, βγήκε. Τώρα λέει πάνε πάλι πρωτάθλημα. Περάσει. Και πρόσφατα πώς έχει κάτσει δουλειά, ρε, δηλαδή είναι φοβερό. Την βραδιά που τον ξεπερνάει ο Λεμπρόν. Στο παιχνίδι με τους Φιλαδέλφια 76 το Σάββατο το βράδυ. Ναι. Τυχαίνει το παιχνίδι να το βλέπω. Και ο Λεμπρόν, πραγματικά δηλαδή, καταστάσει τώρα από το πουθενά, έτσι. Τον προσπερνάει στην ιστορία στους πόντους, γίνεται τρίτος σκόρερ στην ιστορία του NBA. Και ο Λεμπρόν έχει ένα τρομερό standing ovation από όλο το γήπεδο να βάζει το καλάθι. Νομίζω βάζει το καλάθι που τον προσπερνάει. Και πάνω. Τι τραβάει και ο συντάδελφο. Τι αχ, α, εδώ είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, βάζει το καλάθι λοιπόν που προσπερνάει τον Kobe Bryant. Ναι. Και λίγο μετά έχει time out. Το χειροκροτάει όλο το γήπεδο. Ναι. Και ξέρεις, αρχίζει μετά, επειδή οι Αμερικάνοι τα social media τα έχουν στείλει στο Θεό. Γίνεται στελέχος το πανηγύρι, παιδί μου, αυτό το πράγμα. Και ένα από τα tweet τα πρώτα που βγαίνουν, δηλαδή με τον προσπερνάει, είναι του ίδιου του Kobe. Ναι. Και την επομένη, ρε φίλε, πεθαίνει. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λίγες ώρες μετά, ρε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Okay, τι να πω. Τι να πω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έφυγε πολύ άδικα. Έφυγε ακόμη πιο άδικα η κορούλα του. Και πολύ τραγικά. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο πέθανε. Πραγματικά. Ήταν... Νομίζω ότι τουλάχιστον την οικογένειά του την έχει εξασφαλισμένη. Ναι, αλλά και πάλι είναι απουσία. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Για να ζήσει okay, από εδώ και πέρα. Αλλά πραγματικά χάθηκε ένας φοβερός τύπος. Δηλαδή, όχι μόνο παιχταράς. Εγώ πραγματικά θέλω να μένω μόνο σε αυτό για τον Kobe. Ήταν φοβερός τύπος η νοοτροπία του, ο τρόπος τον οποίο σκεφτόταν και όλα αυτά τα οποία έκανε ήταν καταπληκτικά. Ο τύπος έχει παίξει με κομμένο χιαστό, με κομμένο αχίλιο τένοντα μέσα στο παιχνίδι τώρα. Τι να λέμε. Και το έπασε 35 και 36 γύρισε να παίξει. Και στο λεωφόρο του παιχνίδι έβαλε 60 πόντους. Εντάξει τώρα, τι να συζητάμε. Τι να πω. Πάμε διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε λίγο και επιστρέφουμε. Φυσικά πήγαμε στο break, γυρίσαμε και το Όπερο ασχολείται ακόμα με αυτό το ζήτημα. Και πούσε ακόμα. Λίμπερο 107,4. Μια εκπομπή με πολλά ονόματα. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα και σήμερα για κανένα 20 λεπτό θα πάμε ακόμα πάρα. Πάμε στην γραμμούλα όμως. Για να την πάρουμε λοιπόν την γραμμούλα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Να πούμε κάτι πριν ξεκινήσουμε. Λευτεριά στην αγάπη Γαβριλίδου. Έτσι. Φέρτε την πίσω Λαμόγια. Έτσι. Εντάξει. Εσύ να σχολείω κάτι. Αυτό ακούγεται κακό για μένα. Δηλαδή θεωρείς ότι δεν έχω καταφέρει να μπει στα παπούτσια της. Στα παπούτσια της έχεις μπει, αλλά εμείς θέλουμε και την αγάπη. Με αγάπη Γαβριλίδου δεν είχαμε τέτοια απόφαση από την ΕΑ, λέω εγώ. Με αγάπη είχαμε πρωταθλήματα, φίλε, τέτοια πράγματα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Νίκο Παπαδόπουλε, μουχρίτσα, που μας είπες πριν από λίγο ότι είναι ότι η απόφαση για αφαίρεση βαθμών είναι χάδι. Εάν ποτέ καταφέρεις βάσει το όσο λέει, yeah. Από τη μέρα που γεννήθηκες, ναι, μέχρι την ημέρα που θα κλείσεις τα μάτια σου να δεις την ομάδα σου να φτάνει κοντά και να δυστερούν τίτλο με αφαίρεση βαθμών, ναι, τότε έλα να με ξαναπείς, φίλε. Είναι η δεύτερη φορά στα 3 χρόνια που πάνε να κάνουν το ίδιο πράγμα.
Ξέρεις τι, να σου πω λίγο κάτι. Αυτό για... Και για αυτό που λες, και είναι αυτό που είπα και, που είπα και πριν. Δηλαδή, μην δώσεις τρακάνα μείον 5, γιατί playoff είναι. Δυο μάτσα να τα πάρεις. Αυτό πήγα να πω και με συμπληρώνει ο Νίκος. Βάλε ένα μείον 10 εκεί πέρα να είμαστε σίγουροι. Με μείον 6 που με έφεση μπορεί να πάει και μείον 3. Οκ. Και στο πάω πάντα με σύγκριση σε αυτό το οποίο λέει η ΕΑ. Το είπες πολύ εύκολα. Ναι, βάση με αυτό το οποίο λέει η ΕΑ, ρε φίλε, ναι. Βάση με αυτό που λέει η ΕΑ είναι χάλι. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα, δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσε να με καλύψει περισσότερο αυτός ο κύριος καθηγητής από την Πάτρα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι δραματικά καθυστερημένη να πει ότι δεν της αρέσει αυτή η απόφαση που πάνε να πάρουν. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Ή παιδιά είμαστε αθώοι ή είμαστε ένοχοι, να ξέρουμε τι είμαστε, έτσι. Εάν είμαστε αθώοι, αυτό που πάνε να κάνουν είναι πλεκτάνη. Αν είμαστε ένοχοι, τότε αυτό που πάνε να κάνουν είναι να μας σώσουν. Αποφασίστε τι θέλετε. Ωραία, εκεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέω. Ναι. Γιατί για μένα, από τη στιγμή που θα ήταν η απόφαση μεταξύ των δύο άκρων αθώωση ή υποβιβασμός, ειλικρινά σας το λέω παιδιά, δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον ελληνικό πληθυσμό από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη που θα ρίξει τον ΠΑΟΚ. Ενώ μπορεί πολύ εύκολα να του ρίξουν να φέρει σε βαθμό, γιατί έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Όταν λοιπόν αποδέχεσαι να πάει η συζήτηση σε μια αφαίρεση βαθμών αντί για υποβιβασμό, ουσιαστικά χαντακώνεσαι μόνος σου. Μόνος σου χαντακώνεσαι. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εδώ και πολλές ώρες δεν έχει ακουστεί και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ακουστεί. Μόνο μέσω του Μάκη Γκαγκάτση ότι... χθες ακούστηκε νομίζω ο ΠΑΟΚ. Επίσης. Μιλάμε τώρα φρέσκα κουλούρια, Νίκο, φρέσκα κουλούρια. Από σήμερα το πρωί. Από το σήμερα το πρωί έχουν δεδομένα στο τραπέζι ότι φεύγει από τη μέσα ο υποβιβασμός και πάμε σε αφαίρεση βαθμών. Ναι. Φρέσκα κουλούρια. Και δεν ακούω πουθενά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να βγαίνει να πει τι καραγκιοζηλί και αυτά που λέτε, πάμε δικαστικά και όποιος θέλει να μας ρίξει. Και θα πάμε με την απόφαση για αντί για υποβιβασμό να είναι αφαίρεση βαθμών στο τραπέζι και θα τη φάσει τα αυτιά. Άρα λες ότι αργείς στις αντιδράσεις. Και θα μας λένε από πάνω ευνοημένους. Ναι. Και θα μας λένε ευνοημένους και θα έχουν και δίκιο να μας λένε ευνοημένους μετά, γιατί μόνος το δέχτηκες αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν έχει αντιδράσει ψυχή στην ΠΑΕ. Εγώ πάντως. Κοίτα, Αποστόλη, εγώ βλέπω πάντως δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ που λένε ότι δεν το θέλουμε αυτό, να πάμε μέχρι τέλους. Οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ είναι οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ. Όταν σε κατηγόρησα εσένα ότι ο Άρης είναι υποχείρο του Ολυμπιακού, με είπες ότι εγώ σαν δημοσιογράφος διαμαρτυρήθηκα για τη διαδικασία του Τζοβάρα. Ναι. Αλλά όχι η ΠΑΕ μου. Ναι. Και διαχώρησε τη θέση σου από την ΠΑΕ. Ναι. Έτσι λοιπόν δεν με καλύπτει εμένα ούτε ο Τζορμπατζόγλου ούτε ο Κόλκας. Θέλω να βγει ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Επίσημα και να το πει δηλαδή. Τι κάνετε ως ηλικία είναι αυτά. Μας κάνετε χάρη. Ναι. Πάμε στα δικαστήρια. Εκτός εάν φοβόμαστε, παιδιά. Να μην φοβόμαστε να το πούμε όμως αυτό το πράγμα, να το βγάλουμε προς τα έξω για να μην αγανακτούμε τζάμπα κι εμείς. Διότι ακόμα και τώρα στο λέω, δεν έχει γεννηθεί ο άνθρωπος που θα ρίξει τη Β' Εθνική τον ΠΑΟΚ. Δικαστικά στο λέω, αλήθεια στο λέω. Και το ξέρεις καλά ότι ισχύει και το ξέρετε όλοι ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Ενώ είναι πολύ πιο εύκολο να βάλουν μια ποινή αφαίρεσης βαθμών. Μόνοι μας κατακωνόμαστε αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό είχα να πω, από εκεί πέρα ο καθένας έχει τη δική του την άποψη, αυτή είναι η δική μου η άποψη. Επειδή 9 στις 10 μου αρέσει η άποψή σου και είσαι από τους παοξίδες που μου αρέσει να μιλάω, εγώ θα ρίξω κάτι άλλο στο τραπέζι. Και μιλάω σοβαρά τώρα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσέξει όλη αυτή η κατάσταση, να μην τον προσανατολίσει σε τέτοιο βαθμό που να αφήσει να έρθει το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό, φίλε, είναι παρατημένο εδώ και καιρό. Γιατί στο αγωνιστικό υπάρχει θέμα χρόνου, εγώ διακρίνω. Είναι θέμα χρόνου. Ναι. Βρε αγόρι μου, υπάρχει θέμα εδώ και πολύ καιρό. Και ο άνθρωπος αντί να βελτιώνει την ομάδα την κάνει χειρότερη κάθε φορά. Ναι. Τι λες τώρα. Ναι. Και τα λέγαμε πριν από 2 μήνες και ήμασταν οι γραφικοί και οι γκρινιάρδες και τώρα μετά από 2 μήνες φτάσαμε στη σκηνή. Όχι, Αποστόλη τα έλεγε. Επειδή βγαίνει σχεδόν κάθε μέρα, τα έλεγε. Το λέω. Αποστόλη, επειδή το έλεγε κιόλα, φίλε. Βλέπει εσύ μία αλλαγή στην νοοτροπία της ομάδος μετά από και το 4-2 με τον Άρη? Όχι. Όχι. Ο άνθρωπος έχει κατουρίσει πάντα από το φόβο. Έχει καλέσει από το άγχος του. Δεν μπορεί ψυχολογικά, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ψυχολογικά. Άνθρωπος ο οποίος αλλάζει συνέχεια την ενδεκάδα και ψάχνει να βρει Γενάρη μήνα πράγματα, ενώ είναι από τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, μου δείχνει εμένα ότι έχει πελαγώσει τελείως. Έχει πελαγώσει. Τώρα,
επειδή έχει και κάποιους καλούς παίκτες, τον σώνουν που και που, δεν θα συνεχιστεί για πολύ καιρό αυτό. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Δηλαδή, αυτό που έλεγα στον Γιώργο, γίναμε 40 χρονών γαϊδούρια για να δούμε το Βόλο να μας κλείνει στο μισό γήπεδο και να κάνουμε καθυστερήσεις στο κόρνερ. Ήταν σοκαριστικό. Μιλάμε, όχι γιούχα, αφού δεν φάγανε καμιά πενταδάχτυλη μούτσα, πάλι καλά να λένε. Κατατέθηκε η τροπολογία, από ό,τι διαβάζω. Η κυβέρνηση κατέθεσε φωτογραφικό νόμο του κράτους που αφαίρεσε 5-10 βαθμών. Λοιπόν, εγώ απλά πράγματα είπα. Εάν η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν συνταχθεί εναντίον αυτού που πάει να γίνει, για μένα ουσιαστικά εξυπηρετείται από αυτό το πράγμα. Αποστόλου, επειδή πλέον έγινε, είναι και επίσημο, πέρα από διαρροές, να δούμε πώς θα κινηθεί και ο ΠΑΕΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Ας αποφασίσουν εάν είναι αθώοι ή ένοχοι. Ας αποφασίσουν τι από τα δύο είναι. Γιατί αν είναι αθώοι, αυτό που γίνεται είναι σκευωρία. Αν είναι ένοχοι, είναι εξυπηρέτηση. Ας μας πούνε τι είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Να είσαι καλά, για να πάμε και στους άλλους δύο Αποστόλη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γραμμούλα. Γραμμούλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Ανδρέα. Γεια σας, κύριε Ανδρέα. Είμαι Ανδρέας στη Νέα Υόρκη. Γεια σας, κύριε Ανδρέα. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα, μόλις ξύπνησα και πίνω φραπέ και ακούω τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Τι έγινε, ρε παιδιά? Να είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Για πες τώρα, τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ από εδώ πλέον ή όχι? Τι άσου πω και Ανδρέα τώρα. Εγώ λέω ότι δεν τιμωρήθηκε. Μα ακούω αφαίρεση 5 βαθμού, μόλις ξύπνησα και πίνω φραπέ. Με παρέμβαση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν θα υποβεβαστεί ούτε αυτός ούτε η Ξάνθη. Αλλά θα έχουν μάλλον αφαίρεση βαθμού. Αλλά θα έχουν αφαίρεση βαθμού μάλλον. Ρε τι πάσαμε, ρε τι πάσαμε, άντε τώρα πάει το πρωτάθλημα, ρε τι πάσαμε. Καλά δεν πάει κύριε Ανδρέα, εντάξει θα δούμε. Θα πάμε και μείον 5, θα πάμε και μείον 5 τελείως. Δύο νίκες στον Ολυμπιακό κύριε Ανδρέα και το πήρες πάλι, δεν είναι τίποτα τώρα. Και ο Ολυμπιακός αγκελάρι, δεν αγκελάρι. Τι θα κελάρει, εσχέσαι μπορείς να πάρει τον Βόλο. Ενώ ο Ολυμπιακός πετάει. Ενώ ο Ολυμπιακός παπάδες κάνει. Καλά που στα Σούλης. Καλά που ο Τσατσούλης, πώς είναι αυτό το Τσατσούλη, πώς είναι αυτό το Τσαούσης. Τσαούσης. Το Τσαούσης έσπρωξε τον Άρωνα. Όπα και Ραντρία, τι λέτε τώρα. Τι τα λέτε αυτά. Τι λέω. Όχι, όχι, κανονικό. Μια χαρά. Τι λέμε, παοκτής είμαι εγώ. Παοκτής είμαι εγώ. Με το πέναλτι το πήρα. Παοκτής είμαι εγώ. Καταγγελτικός. Κάτι την Καλαμπάκα είμαι. Όχι, από τον Μπρόνξ είστε. Κύριε Παπαδόπουλε. Ωραία, βεβαίως, ναι. Με πέναλτι το Βόλο. Που εγώ μέχρι το 70 εκεί που πήγε τον κόλ, μη είχε πιαστεί το στομάχι. Εγώ το πάω και πιάστηκε το στομάχι με πιάσει. Τρεις αγώνες με τη Λαμία και με αυτόν. Και θα πάμε εκεί μείον 5, τελεσίδικο είναι αυτό. Θα δούμε 5. Τώρα, εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχει ακόμα ψωμί υπόθεση. Έτσι, άντε να κοιμηθούμε σήμερα, άντε να πρέπει να ακούσω τον Ζαγόρα και τον άλλον. Άντε να κοιμηθούμε. Κύριος Διευθυντής ξεπουλάει. Είναι στα πάνω, θα μπορούσε 12 ώρες να στο ραδιόφωνο θα ήταν. Ποιος? Ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Αγόρας. Ω, ναι. Τώρα την επόμενη που πει ποιος θα βγει ο Νίκος Ομοσχοβίτης. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα συνεχίσουμε. Ο Νίκος Ομοσχοβίτης με, και κόλκα, θα τα πάμε με πολύ ρεπορτάζ που θα έχει μετά και με Σταύρο Κόλκα και με Στέρι με όλους. Να πάρω εδώ, εντάξει. Να είστε καλά κύριε Ανδρέα. Καλή σας μέρα. Γεια σας, καλή σας μέρα. Γεια σας. Φραπεδάτος, στον επόμενο. Ωραίο. Καλησπέρα. Ορίστε. Ναι. Ναι. Γεια σας. Ναι, ποιος? Τίποτα. Μας έκοψε. Βαρέθηκε. Τι να κάνουμε, ρε. Συχάθηκε ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε. Διώχτων. Φτάνει πια διώχτων. Φτάνει πια διώχτων. Τι είναι. Είναι ερευνητική δημοσιογραφία. Δεν είναι απάντηση. Με τον Τάσο Τέλο. Τέλογλου, βεβαίως. Έφυγε από το Σκάι, ε. Ναι. Γραμμή. Γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ ένταση, δε. Πρέπει να πέσει λίγο τόνι, δε. Είμαι μαζί σου, φίλε. Και εγώ ξεκάθαρα. Δεν θα πέσουν, ρε φίλε. Δεν θα πέσουν όμως. Κοίταξε. Εγώ θα κάνω μια πρόταση εκπομπή σας. Επειδή όλη τη μέρα στο ραδιόφωνο σας, δηλαδή, υπάρχει πολύ σοβαρότητα. Ναι. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη με το σοβαρό και άλλο θετικό. Ναι. Υπάρχει σοβαρότητα, θα πω το άλλο. Λοιπόν, πρέπει αυτή η ώρα να είναι λίγο πιο ανάλαφρη. Δηλαδή να ελαφρύνουν λίγο τόνοι. Δηλαδή ακούμε όλη τη μέρα για τα ρεπορτάζ, τη λέτε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια. Μα καλέ μου ακροατή, δεν πρέπει και εμείς να πούμε την παπαριά μας. Φυσικά, πρέπει να την πούμε. Φωνή, πρέπει να πούμε και εμείς την βλακεία μας. Έχεις και εσύ φωνή. Τι λένε όλοι. Κοίταξε, μια μισή ώρα πριν τη λέω που θα δω. Μια μισή ώρα μετά την πεις εσύ. Δηλαδή δεν χρειάζεται την ώρα που θα. Άρα αυτό που λες εσύ, για να το θέσω πιο απλά, μία ώρα μην ασχολείστε με αθλητικά. Πείτε οτιδήποτε άλλη βλακεία υπάρχει. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι μαζί σου αυτό, να ξέρεις. Ρε παιδιά, όλη τη μέρα, δηλαδή στο αθλητικά
και στα τρία νομίζω που είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Υπάρχει, ρε παιδί μου, μια σοβαρή κουβέντα. Δεν υπάρχει ανάλαφρη ατμόσφαιρα, υπάρχει πολύ λίγο. Εσύ τουλάχιστον μια ώρα, να είναι, ρε παιδί, εντάξει, άμα βγήκαν στα πηγαίνει αθλητικά, θα τον πει σε κλείνουμε. Αλλά ρε παιδί μου, να μην. Το καράδι, μην το βάζουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είμαστε και τόσο ειδησιογραφικοί ούτε σήμερα. Εντάξει, οκ, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Εγώ μαζί σου, να ξέρεις, 100-0. Δηλαδή, μου κάτι έχει γίνει στο My Style Rock σήμερα με την εγγονή του Χατζόπουλα, αλλά δεν έχω προλάβει να το δω. Ναι. Εντάξει, και δεν καταφέραμε να το αναφέρουμε κιόλας. Θα το δω όμως και θα το αναφέρουμε. Θα κάνουμε μια ανάλυση γι' αυτό. Ναι, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, τώρα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Λοιπόν, Παπαδόπουλε, πόσα χρόνια είσαι ρεπόρτερ, Άρη? Από πού το πάω? Ενεργός, φουλ ενεργός. Φουλ ενεργός. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάθε μέρα να ασχολείται στην προπόνηση. Από το 14. Άρα σε 6 χρόνια περίπου. 6 χρόνια και πιο πριν, αλλά πιο πριν ασχολιόμουν, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Μια ώρα, Μοσχοβέτη, πόσο είσαι ρεπόρτερ μπάσκετ του ΠΑΟΚ? Μπάσκετ, εγώ είμαι οριστικά μπάσκετ από το 14. Αλλά γενικότερα με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ασχολούμαι από το 10. Όλοι γεννήθηκαν με το 14. Ωραία. Μια πάρα πολύ απλή ερώτηση, έτσι, ωραία. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να μας πεις, Παπαδόπουλε και Μοσχοβέτη, ποια είναι η πιο όμορφη σύζυγος ή φιλενάδα ποδοσφαιριστή του Άρη όσο χρόνια καλύτερη ρεπορτάζ Άρη? Καλό. Εγώ το έχω εύκολο πάντως για μπάσκετ ΠΑΟΚ. Δεν λέμε κάτι πονηρό ή κάτι. Λέμε ποια είναι η πιο εμφανίσιμη. Η πιο εμφανίσιμη που έχεις δει. Η πιο εμφανίσιμη. Τώρα μου πεις. Ναι, ναι. Καλά, μου πεις ότι οι ποδοσφαιριστές όλοι είχαν κάμπιες. Όχι, κάποιοι είχαν, οκ. Η πιο εμφανίσιμη. Τώρα, πολύ δυνατή για μένα, νομίζω ίσως και η πιο δυνατή, γιατί δεν μου έρχεται κάποια άλλη από τα προηγούμενα χρόνια, είναι του Γκάμα. Ναι. Είναι άλογο. Πολύ δυνατό. Άλογο, ρε φίλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, όχι τις εκφράσεις. Όχι τις εκφράσεις, έχεις δίκιο. Άλογο. Θα ακούσει και θα παρεξηγηθεί. Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Δεν υιοθετούμε. Πολύ δυνατή. Η εκπομπή δεν είναι δυνατή. Δεν είναι δυνατή. Δεν είναι δυνατή. Δεν είναι δυνατή. Τόνι Μαγκράθ, ρε φίλε. Το θυμάσαι? Έναν τύπο, ασπρουλιάρι Αμερικάνο, με μια μύτη μεγάλη, καλός παίκτης, ασόδιο. Είχε πυρηνικό υποβρύχιο. Ο τύπος είχε μια τύπησα, την έχω μπροστά μου τώρα, προσπαθώ να δω το όνομά της, λέγεται Αρλένης Σόσα. Είναι έτσι μελανούρι. Μελανούρι. Και είναι και μοντέλο, ρε παιδί μου. Και η τύπησα για μένα, για τα δικά μου τα γούστα, είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα εσύ μπορεί να δεις και να μου πεις δεν μου αρέσει πολύ, αλλά θεωρώ ότι είναι καταπληκτική. Είχε ο Άρης, είχε πάρει ένα σουτέρ από την Ολύμπια Λάρισας, ένα που είχε το μαλλί κάπου. Γουόλς, Ματ Γουόλς. Ωραίος παίκτης. Ναι, θυμάσαι τη γυναίκα είχε? Όχι, να πω την αλήθεια. Ούτε θυμάμαι. Όχι. Ναι, η γυναίκα του, ένα θα σου πω, δεν χρειάζεται να την ψάξεις, αυτό θα σου πω. Είχε βγει μισή Καλιφόρνια. Ναι. Μισή Καλιφόρνια, του λέω. Δηλαδή, τώρα κατ' Καλιφόρνια ξανθές όλη τη κλαις. Και ναι. Επίσης από Ελληνίδα, τώρα που μου σκεφτόμουν και μου έρχεται του Άρη, η σύντροφος που είναι ακόμα νομίζω μαζί του, το Αντώνη Καπνίδη, Αλεξία Στολτίδου, φίλε. Ναι. Επιβεβαιώνω, γιατί έχει πιει καφέ ο Καπνίδης σε καφετέρια, δεν θα πούμε το όνομα. Ναι. Στο διπλανό τραπέζι μετά τη συντρόφου του. Ναι. Και υπήρχαν πολλές ζαλάδες. Η Αλεξία Στολτίδου που παλαιότερα με ποιον παίχτη του Ηρακλή τα είχε πρώην? Θωμά Τσίτα. Έλα δεν λίγο πρώτα. Ποιος το θυμάται το Θωμά Τσίτα? Θωμά Τσίτα. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, αυτές είναι εκπομπές. Ξέρετε επίσης ποιος έχει από μπασκετμπολίστες πολύ ωραία γυναίκα, γιατί παντρεύτηκαν πρόπερση αν θυμάμαι καλά. Ποιος? Ο Θοδωρής ο Ζάρας. Α, ωραία. Ναι. Κοίταξε. Και ο Κουτουράι παλιά τις άλλες από κάμψη και έχει τις πόρες. Ναι. Και ο Κλαούντιο Πολτεμπέλα. Κλαούντιο. Βρε, ο Κουτουράι είχε σκάσει μύτη στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ τον είχε πρωτοφέρει στην Ελλάδα. Ναι. Είχε σκάσει μύτη και στη συνέντευξη τύπου οι ρεπόρτερ ΑΕΚ δεν μπορούσαν να γράψουν μιλήσει ο Κουτουράι και αυτοί κοιτούσαν την τέτοια. Δηλαδή άστο τώρα, εντάξει. Ναι. Και ο Κουτουράι, ένα παρασκήνιο απλώς να πω, επειδή ήταν από τους πιο large μπασκετμπολίστες που υπήρχαν. Δηλαδή όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, στα κακά χρόνια του ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε, δηλαδή κερνούσε τα πάντα, ήταν ο πιο large τύπος που υπήρχε. Ναι. Ήταν πολύ large τύπος. Δηλαδή τα είχε χοντρά, δηλαδή δεν είχε ανάγκη. Δεν ήταν όμως σαν κάποιους άλλους που βάζοντας και στην τσέπη και είχε κάποιες καβουρομάνες. Και ήταν πολύ large. Και αυτό το ξέρω που το έχει πει πρώην παίκτης του βασιλετικού ΠΑΟΚ, δηλαδή που τον έζησε, ήταν ο πιο large τύπος που υπήρχε. Δηλαδή ήταν. Κιμπάρις, ωραίος, ναι. Έτσι πρέπει να είναι η εκπομπή. Είδα τώρα γελάσαμε λίγο. Καθιερώνεται. Δεν μπορούμε να ακούμε
Δηλαδή έχουμε όλοι λοιπόν που πάνε να ακούσουμε για την ΕΑ, την τέτοια. Όπου και πάλι μετά. Γεμί, πάλι μετά πάλι θα ασχοληθούμε. Και... Δεν υπάρχει. Έχει τα δίκια σου. Έχει τα δίκια σου. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μπάει, καλό βράδυ. Πριν πάμε στον επόμενο, θύμισε μου λίγο το σύνθημα για τον. Βάλε τη Χριστίνα στα. Κολτεμπέλα, κολτεμπέλα. Σιγά το δίκιο. Ναι, Χριστίνα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια σα. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Κουσκούτς εκεί, κουσκούς, κουσκούς. Κουσκούς εδώ πέρα. Καλό μεσημεράκι. Επίσης καληνύχτα. Δε με λες? Έλα. Και στους δύο. Έλα. Ποια όμορφη γιαγιά ποια είσαι, η Κορομιλά ή η Μενεγάκη? Γιαγιά. 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 Ποια όμορφη γιαγιά ποια είσαι, η Κορομιλά ή η Μενεγάκη? Εγώ λέω η Μενεγάκη. Εγώ λέω Κορομιλά. Εγώ λέω η δικιά μου. Τι είπε ο προηγουμένος ρε παιδιά, σε αθλητικό κανάλι παίρνει τηλέφωνο να μας πει ποια όμορφη γυναίκα έχει ο ένας και άλλος. Εντάξει, εδώ είναι ανάλαφρα πράγματα. Να σου πω κάτι, και έχεις όλες τις υπόλοιπες ώρες ημέρας. Και για μια ώρα χαλάρωσε λίγο. Και είσαι έτοιμος να κοφοβορείς την Ελλάδα στα δύο, τι? Βρήκε μέρα σήμερα να μας πει τώρα για ποια όμορφη είναι μία και άλλη. Λίγο λάθος, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Τι να κάνουμε, μέρα λίγο περίπου. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Παρακαλώ. Πώς βαθμούς ήδη βγάλανε Αθηναίοι την τιμωρία, ε? Μείον 5. Μείον 5 με μείον 6 θα είναι. Σύμφωνα με όσα λένε. Εγώ σου λέω. Ναι. Παπαδόπουλα. Έλα. Εγώ λέω μείον 5, έτσι. Ναι. Περνάει ένας Ολυμπιακός. Με έφεση όμως, άμα κάνεις έφεση. Όχι, για τους πάρε τη Σίζερ, 6 βαθμούς θα τους κόψετε, ρε. Η Αργιανάρα, ρε, θα τους κόψετε εσείς, ρε. Και θα μην κόψω για σένα όμως, περίμενε. Ρε, πρόσεξε, μη σε κόψω εκεί το δρόμο, μη σε τσακίσω. Με ξέρεις καλά. Κάω μύτη που και που εκεί. Πού, ρε. Εντάξει. Ποιος είσαι. Σοβαρευτείτε να κάνετε τίποτα κι εσείς στο Ολυμπιακό. Μην απειλείτε το συνάδελφο, κύριε, σας παρακαλώ. Ποιος είσαι. Μην απειλείτε. Μην απειλείτε, κύριε, το συνάδελφο. Έκλεισε. Έκλεισε, ρε φίλε, είπε και Φιλιππινέζα και σε έκλεισε. Αυτός. Πολύ ωραία. Πεντακόσια χιλιάδε. Να βλέπουμε λίγο μπασκετάκι. Πεντακόσια για το μοναδικό παίζει. Χτάρα. Πεχτάρα. Και όπως είπες και εσύ είναι και πολύ εργαλείο. Παίζει σε διάφορες θέσεις. Παίζει και δεξιά και αριστερά και παντού. Πραγματικά δηλαδή σου λέει από το Άρης, ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν χειρότερο παίζει στο γηπέδο. Ήτανε παντού. Τι? Εσύ δεν μου είπες ότι παίζει σε δυο θέσεις. Εκεί μύγες είναι παντού, ρε Νίκο, είναι καλές. Τι κάνουμε, ρε Νίκο, δηλαδή. Πολυεργαλείο, αυτά χρειάζονται. Πολυεργαλείο, είσαι ένα πολυεργαλείο. Μακάρι να έχει το Βασίλη στο Πάο, πολύ πιο εύκολα θα κέρδιζε. Το Βόλο. Νούπου σου. Μου λέει ένας νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο. Μιλούσα με ένα φίλο μου Παοκτσί, ο οποίος δεν είναι πολύ φαν του προπονητή σου. Mm-hmm. Και μου λέει. Είναι πολύ αυτή τελευταία. Ναι. Καλά, οκ, okay, πληθαίνουν. Μετά είναι το χθεσινό. Κάσου πω, μου λέει, κάτι τώρα δηλαδή. Μου λέει πόσα παίρνει, μου λέει αυτός. Του λέω, φίλε, δεν ήξερα, του λέω κάνα δύο το χρόνο. Α, καλά, έπεσα μέσα κιόλα, ναι. Δηλαδή, του δίνουμε δύο το χρόνο για να κερδίσουμε ένα δύο το Βόλο. Εντάξει, παιδιά. Και να κάνουμε καθυστερήσει. Δεν ξέρω, μου είπε και για καθυστερήσει στο κόρνερ. Είναι 4 μάτς που δεν στρίβει. Ναι. Αλλά σε 4 μάτς που δεν στρίβει έχει 12 βαθμούς. Ναι. Έτσι. Και όπως θα έλεγε και ο δάσκαλος Φερνάντο Σάντος. Εγώ συμφωνώ ότι δεν στρίβει. Καταρχάς, όχι, το χθεσινό είναι άνω ποταμών, Νίκο Παπαδόπουλε. Δηλαδή, ακόμα και εγώ χθες που ξέρεις πόσο χαλαρός είμαι, βλέποντάς το, εκνευρίστηκα. Ναι. Ήταν σοκαριστικό να είναι ο ΠΑΟΚ 15 λεπτά. Έξω από την περιοχή στη Τούμπα σε παιχνίδι με το Βόλο για να κρατήσει το 1-0. Εγώ πιστεύω ότι ήταν και πάρα πολύ κουρασμένοι. Δηλαδή, εμένα αυτό μου βγήκε από ένα σημείο και μετά. Ότι υπήρχε πολύ κούραση. Και δεν το χρησιμοποιούσα δικαιολογία. Το χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Το να κάτσει τόσο πίσω. Εντάξει, μπορεί να είναι και μια περίοδο που κάνει κοιλιά η ομάδα. Ρε παιδί μου, σίγουρα κάνει. Ναι. Σίγουρα κάνει. Και εγώ ξαναλέω, βλέπω μια αλλαγή νοοτροπία γενικότερα και του Φερέιρα και τη ομάδα μετά από εκείνη την ήττα στο Βικελίδη. Δεν μπορεί να πάει μια ομάδα. Μετά από εκείνη λες εσύ. Ναι. Μάλιστα. Η διαχείριση ότι... δηλαδή τη πρώτη κρίση. Υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπία στον τρόπο τον οποίο αγωνίζονται. Είναι πιο φοβική πλέον. Ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνά ότι ο Βικελίδη μπήκε στο πρώτο μέρο και ήταν πάρα πολύ καλό. Άσχετο ότι έγραφε το. Πες το, ο ηλεκτρονικό πίνακα. Μέχρι το 2025 ήσουν καλό. Ναι. Στο ΑΚΑ ήταν πολύ κυριαρχικό. Ναι. Αλλά μετά. Με την ΑΕΚ. Ωραία, και έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του. Ναι. Στο Καραϊσκάκη ζωρίστηκε πολύ στο δεύτερο μήχρονο. Αλλά πάνω από το μήχρονο ήταν καλό. Ναι. Οπότε νομίζω ότι μετά από εκείνο το μάτς και μετά. Ναι, ναι, μετά ναι. Από εκείνο το μάτς και μετά, καλά το είπα. Ωραία. Έχει αλλάξει την νοοτροπία του. Και αυτό του βγαίνει. Mentality. Ακριβώς. Το μάμα mentality έχει χαλάσει λοιπόν που είχε φέρει ένα Ρουμάνο. Δεν ξέρω τι μεντάλλι. Πού είσαι, ρε Ρασβάν. Ρε Ρασβάν, πού είσαι, δεν κρούω. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Σωστό. Λοιπόν, κλείνουμε. Αποχωρήσει, κύριε Θωμαϊδη. Καλή εκπομπή σήμερα.
Μάλιστα. Δυνατή νομίζω, ήταν με καλό ρυθμό. Και τώρα πάλι, ναι, τι είπε ο Αρκούδης, τι είπε η Μαρούπα, τι είπε ο τέτοιος. Δεν μας γίνανε τόσο πλανήτες όσο θα περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες από αύριο. Λοιπόν, πάω 24 με φούλο ρεπορτάζ, σχόλια. Αύριο έχω Σαραγώσα, πάω και θα κάνουμε, ρε παιδιά. Τι ώρα. Τι ώρα. Το ένα μετά το άλλο. Ένα κεφάλι κόβουμε, 10 βγαίνουν. Τι κατάσταση αυτή. Α, τι βρούμε να κάνουμε. Τι ώρα παίζει αύριο. 7.30 αν δεν κάνω λάθος. 7.30 Έτσι νομίζω. Στέλνω σαν σιάδε, λέει, θα λέγαμε. Ήταν να γίνει 9.30. Πω. Άσε. Μάλιστα. Το θυμήθηκα τώρα. Άμε μόνο μαύρο δηλαδή. Δεν ξέρω. Ναι, ξέρω. Ναι, ποιος θα είναι. Δούμε, θα κάνουμε. Όχι, κάτι θα τα βολέψουμε. Ωραία. Κλείνουμε. Να είστε καλά. Πάω 24. Μην αλλάξετε συχνότητα. Μείνετε εδώ.